Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης και όχι μόνο παρακολουθεί με αγωνία την κατάσταση της υγείας του Πελέ, που συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση από τις 21 Νοεμβρίου σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο. Que o câncer está avançando. A equipe médica também destaca ali que está prestando atenção, está dando cuidados especiais, principalmente para as disfunções renais e também cardíacas. Η καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια έχει επιδεινώσει την κατάστασή του και δεν ανταποκρίνεται στις θεραπείες. Με τις φήμες να κάνουν λόγο πως συγγενείς και φίλοι έχουν ξεκινήσει να τον αποχαιρετούν. Δύναμη στον Πελέ θέλησε να δώσει και ο Ρωμάριο, με τον βετεράνο επιθετικό να στέλνει το δικό του μήνυμα στον θρύλο του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου. Melhora. Muita fé. O mundo todo está orando e rezando por você. Melhora. Beijo no coração. Valeu. Η οικογένειά του βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του και μάλιστα έμειναν όλοι στο πλάι του στο νοσοκομείο για να περάσουν μαζί τα Χριστούγεννα. Άλλη μια νύχτα μαζί έγραψε η Κέλλη Νασιμέντο, κόρη του βασιλιά Πελέ, σε ένα νέο μήνυμα που αναρτήθηκε στο Instagram, συνοδευόμενο από μια φωτογραφία στο νοσοκομείο Albert Einstein μαζί με τα αδέρφια και τα αγαπημένα της πρόσωπα. Ο μάγος Πελέ μεγαλούργησε τη δεκαετία του 50 και του 60 με τη φανέλα της Σάντος, ενώ είναι ο μοναδικός που έχει κατακτήσει 3 Μουντιάλ. Έχει αναγνωριστεί ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών από τη FIFA και ευρέως θεωρείται ως ο μεγαλύτερος στην ιστορία του αθλήματος. Γι' αυτό και το παρατσούκλιο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Παρά τις πιέσεις που ασκούσαν οι μεγάλοι σύλλογοι της Ευρώπης για να τον αποκτήσουν, ο Πελέ παρέμεινε στη Σάντος σχεδόν 18 χρόνια, λόγω της αγάπης του για την ομάδα, αλλά και της απαγόρευσης που εφάρμοσε η κυβέρνηση της χώρας, η οποία τον χαρακτήρισε ως εθνικό θησαυρό.